Παρουσία πλήθους κόσμου, τοπικών αρχών, εκπροσώπων των σωμάτων ασφαλείας και τοπικών ποντιακών συλλόγων. Τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου της Αλεξανδρούπολης επιμνημόσυνη δέηση για τους 353.000 νεκρούς πόντιους, χωροστατούντος του πρωτοσύγκυλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατέρα Ειρηναίου. Το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης, σωματεία, σύλλογοι, πλήθος κόσμου και η πολιτιακή ηγεσία μετέφυσαν στο μνημείο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, στο πάρκο Αργό, ώστε να πραγματοποιήσουν κατάθεση στεφάνων, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Μιχάλης Νικολαίδης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκων, οι Ρίζες. Στις 19 Μαΐου 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και θέτει σε εφαρμογή το σατονικό του σχέδιο. Με το ελκυστικό σύνθημα «Η Τουρκία στους Τούρκους» και με ένα κίνητρο στο μυαλό τους να καταλυστέψουν περιουσίες των Ελλήνων, αρχίζει ο άγριος διωγμός και η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Δεν θα αναφερθώ σε ιστορικές λεπτομέρειες, σε διωγμούς, πορείες θανάτου, βιασμούς, σφαγές. Αυτά άλλωστε είναι γνωστά, τα λέμε κάθε χρόνο τη 19η Μαΐου. Άλλωστε είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να το κάνει αυτό. Να δώσει χώρο και χρόνο στη διδακταία ύλη της ιστορίας και όχι μόνο δύο σελίδες στην τρίτη λυκείου, για να μάθουν οι νεότερες γενιές αυτόν τον υπέροχο πολιτισμό των ποντίων από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και τα χρόνια του ξεριζωμού τους από τις πατρογονικές τους εστίες. Η ιστορία χωρίς μνήμη δεν υπάρχει. Η λεγόμενη ιστορική μνήμη είναι αυτή η οποία κρατάει τους λαούς, κρατάει τις κοινωνίες, κρατάει τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, κρατάει τις κοινωνίες. Και βέβαια οι λαοί μέσα από τις αρχές της κοινωνίας των λαών μπορούν και αδερφοποιούνται και συνυπάρχουν στο πέρασμα των χρόνων. Οι πολιτικές όμως είναι αυτές οι οποίες προσπαθούν να διαβρώσουν αυτήν την εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ των λαών μέσα στην κοινωνία των λαών και δυστυχώς αυτό έχει καταδείξει η ιστορία. Η γενοκτονία των ποντίων το 1916 έως το 1923 με 353.000 νεκρούς αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη γενοκτονία του αιώνα μας, ενώ η ανακήρυξη της ημέρας μνήμης από την Ελληνική Βουλή το 1994 ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο την περίοδο 1916-1923 δικαίωσε ηθικά τον ποντιακό ελληνισμό και συνέδεσε τον σύγχρονο ελληνισμό με την ιστορική του μνήμη. Γιατί η ήττα του 1922, η νέα τάξη των πραγμάτων που επικράτησε τότε με την απόλυτη συνενοχή ολόκληρου του ελλαδικού πολιτικού κατεστημένου, περιόρισαν ουσιαστικά όχι μόνο τα γεωγραφικά όρια του ελληνισμού, αλλά και τα διανοητικά, ενώ ο περιορισμός των πνευματικών νεοελληνικών οριζόντων είχε άμεση αντανάκλαση στην ελληματική ιστορική μνήμη των σύγχρονων Ελλήνων. Η ελληνική πολιτεία από το 1994 που κήρυξε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, θεώρησε ότι εξάντλησε το χρέος της και συνέχισε ανακουφισμένη την πολιτική της λύσης. Βλέποντας λοιπόν αυτή την έλλειψη τόλμης από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας να θέσει το θέμα της γενοκτονίας στην σημερινή ηγεσία της Τουρκίας, εμείς οι Πόντιοι, όπου και αν βρισκόμαστε, από όποια θέση και αν έχουμε, πρέπει πάντα να καταβάλουμε προσπάθεια να αναδειχθεί το θέμα της γενοκτονίας ως το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα του τουρκικού εθνικισμού, που μαζί με τις γενοκτονίες των Αρμενίων και των Ασσυρίων αποτέλεσαν τον πρόδρομο του φασισμού και του ναζισμού στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η ιστορία να ξαναγραφεί θετικά και φοβάμαι ότι εάν συνεχίσουμε με την ίδια ροή των πραγμάτων, με την ίδια αντίληψη και την ίδια συμπεριφορά, δηλαδή της μικροπολιτικής, φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία με το αρνητικό πρόσημο που πρέπει να τη θυμόμαστε για να μην την επαναλάβουμε ξανά, να μην επαναληφθεί ξανά, χρειάζεται άλλα πράγματα. Αυτά λοιπόν τα οποία χρειάζονται και τα ξέρουμε όλοι είναι ομόνοια, είναι συνένεση, είναι καλοπιστία, είναι συμπόρευση. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν θα έχουμε προσβολή μονάχα στην οικονομική διάσταση, θα έχουμε προσβολή και στην εθνική μας διάσταση.